συνεχίσουμε στη συνέχεια με την ομιλία του Ιωάννα Ζητόρου και θα ακολουθήσει μετά η ομιλία του Ευρωβουλευτή Νίκου Μουδή, καθώς το ζήτημα αυτό έχει πάρα πολλές παραμέτρους και κανόνες και ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα. Ρένα Δούρου, έχεις το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πρώτα και κύρια όλους αυτούς με τους οποίους δουλεύουμε το πρόγραμμά μας, την Επιτροπή Κατοίκων Φιλής, τους συμπολίτες μας από την Κερατέα, από το Γραμματικό. Και επιτρέψτε μου, πριν αποπειραθώ, γιατί πώς θα μπορούσα άλλωστε στον περιορισμένο χρόνο να περιγράψω το πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων που είμαστε σε θέση από την επομένη της 25ης Μαΐου να υλοποιήσουμε, να αναφερθώ στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Όταν λοιπόν με τους φίλους από τη Φιλή, με την Κερατέα, με τους περιφερειακούς μας συμβούλους, τους απερχόμενους, αναζητούσαμε τη μέρα και την ημερομηνία για την οποία θα θέλαμε να λάβει η χώρα η σημερινή εκδήλωση, δεν ξέραμε τι μέρα θα ξημέρωνε. Ξημέρωνε λοιπόν μια μέρα όπου το συνταγματικό τόξο συνομιλεί με τους ναζιστές. Ξέρετε, αυτό το συνταγματικό τόξο που κούναγε τα χέρια σε εμάς τους υπολείπους για τη δίθεν δημαγωγία μας. Και επειδή εμείς δεν πέσαμε τα σύννεφα για όσα είδαμε χτες στις τηλεοράσεις μας, στα iPad και στους υπολογιστές μας, είπαμε να μην αλλάξουμε την ημερομηνία της σημερινής εκδήλωσης. Γιατί εν τέλει οι εργολάβοι και τα σκουπίδια στη Φιλή και οι συνομιλίες του συνταγματικού τόξου με τους ναζιστές είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αυτές που καθιστούν στην περιφέρεια Αττικής, στη μισή χώρα και σε ολόκληρη τη χώρα τη ζωή μας να μην είναι αξιοπηλευτή, είναι αυτοί που μας δίνουν τη δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή μας και εμείς δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό το περιβόητο συνταγματικό τόξο που προκειμένου να έχει κυβερνητική συνοχή ο κύριος Σαμαράς δορίζει την περιφέρεια Αττικής στον κυβερνητικό του εταίρο και ευελπιστεί ότι απέναντι του δεν θα βρει κανένα αντίπαλο. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη δύναμη, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ξέρουμε απέναντι σε τι δίνουμε τη μάχη και τους λέμε ότι την 26η Μαΐου θα έχει έρθει η ώρα της δημοκρατίας, θα έχει έρθει η ώρα της αριστεράς, θα έχει έρθει η ώρα του πολιτικού. Ο λόγος περί απορριμμάτων, λοιπόν, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και εδώ οφείλουμε να μιλήσουμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ένα έγκλημα, φίλες και φίλοι, που είναι μακράς διαρκείας. Και όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα και χιλιάδες εκτός αυτής, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Οι φράσεις αυτές νομίζω ότι χαρακτηρίζουν με τον πλέον, αν θέλετε, συντηρητικό τρόπο την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 30 χρόνια. Και μάλιστα το έγκλημα αυτό έχει και όνομα. Ή μάλλον υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Φιλή και συνοψίζει όλη την τραγωδία ολόκληρης της περιφέρειας Αττικής. Είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη του ανθρώπινου, κοινωνικού, οικολογικού εγκλήματος που διαπράττεται στη βάση ενός ευθύς εξ αρχής στρεβλού μοντέλου. Είναι το μοντέλο αυτό του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο περιφρονώντας, ως θα μπορούσε άλλωστε, τις επικρίσεις της κοινωνίας των πολιτών, προωθεί όχι απλά μια ξεπερασμένη, επαναλαμβάνω, όχι απλά μια ξεπερασμένη, αλλά μια επικίνδυνη προσέγγιση για τις ζωές όλων μας στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Είναι ένα συνειδητά λάθος σχέδιο. Δεν έτυχε, πέτυχε. Στη βάση κρίσιμων παραδοχών που έρχονται σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία, που πλέον έχει γίνει με τον νόμο 4042 του 2012 Εθνική Νομοθεσία. Όταν κάνω λόγο για παραδοχές, ας δούμε ποιες είναι αυτές. Πρώτη παραδοχή. Είναι η ύπαρξη τεραστίου όγκου σύμμικτων προς επεξεργασία απορριμμάτων που λειτουργούν, φίλες και φίλοι, ως δικαιολογία και ως ένα καλό άλοθη για τη δημιουργία φαραωνικών εγκαταστάσεων στην Αττική και ειδικά στη Δυτική Αττική. Φαραωνικές εγκαταστάσεις που ξέρουμε ποιοι τις φτιάχνουν, που ξέρουμε και ποιοι κερδίζουν από αυτές. Παραδοχή δεύτερη. Την ανάγκη εμπλοκής λοιπόν ιδιωτών επενδυτών και συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, το σχέδιο αυτό έρχεται από μακριά και με την πρόθυμη βοήθεια βεβαίως πάντα του απερχόμενου Περιφερειάρχη στοχεύει να δεσμεύσει τα πράγματα για τα υπόλοιπα 30 χρόνια. Αποκλείοντας δηλαδή, αποκλείοντας ουσιαστικά κάθε διαφορετική προσέγγιση που θα στηρίζεται στην διαλογή στην πηγή με ήπιες μεθόδους, στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση μέσα σε ένα αποκεντρωμένο, δημόσιο, φιλικό προς τον πολίτη και το περιβάλλον πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό που αποκλείεται σήμερα και που δεν προβλέπεται καμία διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, δεν είναι απλά μία διαφορετική άποψη. Ο ΠΕΣΔΑ, φίλες και φίλοι, αποκλεί την νομιμότητα. Αυτή είναι ακριβώς που εκφράζεται από τους ευρωπαϊκούς νόμους και πια τους εθνικούς. Αποκλεί δηλαδή, για να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε, την πλήρη αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης των απορριμμάτων, επιβάλλοντας νέο σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση ουσιαστικά στην πυραμίδα, η οποία στηρίζεται στην πρόληψη, την προετοιμασία, την επανάκτηση, την ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, την ασφαλή εν τέλει διάθεση. Στόχος, φίλες και φίλοι, οφείλει να είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς κάτοχος ειδικού διδακτορικού είτε στις επιστήμες του περιβάλλοντος είτε αλλού, για να αντιληφθεί ότι η ευρωπαϊκή και η εθνική πλέον νομοθεσία κινούνται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται σήμερα ο απερχόμενος Περιφερειάρχης. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε του νόμου επικεφαλής του ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου νόμου Αττικής, ο οποίος επιχειρεί βεβαίως, και το ξαναλέω και μετράω τις λέξεις μου, να δεσμεύσει το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μια αδιέξοδη οικονομικά επώδυνη για τους πολίτες και οικολογικά καταστροφική πολιτική. Με άλλα λόγια, και το έχουμε ξαναπεί, και έχουμε δώσει τις μάχες στις γειτονιές της φυλής, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι για κάποιους χρυσοφόρα ευκαιρία. Και βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη όλων των πολιτών της περιφέρειας Αττικής, ακόμα και αυτοί είναι δημότες αντικυθύρων του Εγάλεου ή του Περιστερίου. Για κάποιους άλλους, πολύ περισσότερους όμως, τους κατοίκους της φυλής, είναι κατάρα θανάτου. Για την πλειοψηφία των κατοίκων της Αττικής έρχεται στο προσκήμινο όλη αυτή η ιστορία των σκουπιδιών και της διαχείρισής του μόνο όταν κλείνει η φυλή και σωρεύονται τα σκουπίδια στα πεζοδρόμια μας. Όμως, για έναν άνθρωπο, το πρόβλημα των απορριμμάτων αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία υποδόμησης πελατειακών σχέσεων. Με ερετούς και εργολαβικά συμφέροντα, προκειμένου να διαιωνίσει την πολιτική παρουσία. Και ξέρουμε όλοι που αναφέρομαι. Και φέρει ακέραια την ευθύνη, την τριπλή θα έλεγα ευθύνη, της αποδοχής της μη αξιολόγησης και της μη αναθεώρησης, ως όφιλε, σεβόμενος την ομότητα να πράξει αυτή του ΠΕΣΔΑ. Και επαναλαμβάνω, ως όφιλε, σεβόμενος την ομότητα να πράξει. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, ο οποίος συντάχθηκε, ας μην το ξεχνάμε ποτέ σας παρακαλώ, με όλες τις μνημονιακές αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, με το συνταγματικό τόξο, υποστηρίζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί
ότι υλοποιεί το ΠΕΣΔΑ που είναι νόμος του κράτους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων που αποφασίστηκε, λέει, το 2003 και επικαιροποιήθηκε το 2006. Και άρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει ευθύνη της ουσίας. Ωστόσο, ο απερχόμενος περιφερειάρχης οφείλει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι τον εμπόδισε άραγε να κινηθεί έτσι ώστε να έχουμε επιτέλους τη διαδικασία αναθεώρησης του σχεδιασμού ως επικεφαλής περιφέρειας και ως πρόεδρος του ΕΣΝΑ. Γιατί δε αλήθεια μπορούσε να αγνοεί από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση της περιφέρειας ότι ο ΠΕΣΝΑ αφισβητείται ριζικά, ότι έχει αποτύχει και ότι θα έπρεπε να έχει προπολού αναθεωρηθεί. Συγγυηθεί σε αυτά τα ερωτήματα. Είτε όταν τέθηκαν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή όταν τίθεται τώρα με γραπτές δηλώσεις αγωνιστών αλλά και μουτσιδίας. Ο ίδιος λοιπόν αγνώρισε συνειδητά όλα τα προηγούμενα χρόνια τις διαμαρτυρίες των πολιτών, τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Φυλής. Στις δε κινητοποίησεις της κερατέας περίμενε να ορκιστεί τις αντιδράσεις των πολιτών του γραμματικού. Για ποιο λόγο ρωτάμε? Γιατί στηρίζει πλήρως και συνειδητά, είναι η απάντηση, το σχεδιασμό του 2003-2006, και αυτό δεν είναι μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς από κάποιο αντιπολιτευτικό μένος ή γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε προεκλογικά εντυπώσεις. Αυτή η εκτίμηση, φίλες και φίλοι, προκύπτει από το γεγονός ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης, εκτελώντας τις εντολές μιας κυβέρνησης όπως αυτή, προχωρά το σχέδιο των 4 μονάδων επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων με τις περιβόητες ΣΔΙΚ, μια επιλογή δηλαδή που ήδη αφισβητείται και είναι εδώ ο Νίκος ο Κουτής για να μας το επιβεβαιώσει σε αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση και τα μακριά της χέρια στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους θεσμούς του ελληνικού κράτους έχουν μια περίεργη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κάτι θα έλεγα. Ομνίου την επικαλούνται σε κάποια, την ξεχνούν σε κάποια άλλα. Όλα αυτά, εντωμεταξύ, να πούμε, και εδώ είναι αρκετοί που το γνωρίζουν, ότι γίνονται πάντα σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας. Οι πολίτες ουδέποτε ερωτώνται, ουδέποτε ενημερωνόμαστε ως θα οφείλαμε. Ουδής λόγος, για παράδειγμα, από τους υπέρμαχους των 4 φαραωνικών αυτών εγκαταστάσεων, δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει το εξής παράδοξο. Το πώς εξηγείται σε περίοδο πρωτόγνωρης για τη χώρα μας οικονομικής κρίσης, όταν η κατανάλωση πέφτει κατακόρυφα, εδώ δεν χρειάζεται να έχεις δουλέψει στο ΙΟΒΕΕ ή να είσαι απόφυτος του London School of Economics, τα απορρίμματα στην Αττική παραμένουν στην προεπταετίας επίπεδο. Σκεφτείτε το, από το σπίτι σας, από την οικογένειά σας. Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αν σπαταλάτε με τον ίδιο τρόπο, αν έχουμε τα ίδια απορρίμματα με τον ίδιο τρόπο όπως πριν μερικά χρόνια. Επομένως, φίλες και φίλοι, αν υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, ουσιαστικά θα μιλάμε για μια τεράστια κοινωνική, οικονομική και οικολογική καταστροφή. Γιατί είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος θα κινείται σε αντίθετη προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατεύθυνση, θέτοντας έτσι ένα αμφιβόλο το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Και αυτό, για πάμε και σε μια άλλη περίπτωση, έγινε σαφές στην άκρως αποκαλυπτική περίπτωση του Χιτά Γραμματικού. Ένα έργο επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών και των περιβάλλων, για το οποίο δεν ήταν ο Νίκος ο Κουντής, δεν ήταν η αρθυποψήφια του απερχόμενου περιφερειάτου, η Ρένα Ιδούρου. Ήταν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του αρμόδιου Υπουργείου που παραπέμπουν την ανάδοχο εταιρεία και τον απερχόμενο περιφερειάτη στον εισαγγελέα για παράνομη χωροθέτηση. Οι επιθεωρητές μας επιβεβαίωσαν ότι ο ΧΙΤΑ παραβιάζει και την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία
και δείτε το κριτήριο χωροθέτησης καθώς κατασκευάζεται πάνω σε ένα ρέμα εκεί μόνοι κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα. Και επειδή μας ειδοποίησαν οι επιθεωρητές, έχει καμιά εβδομάδα τώρα που στα τηλεπαράθυρα ψελίζει ότι να, θα το πάμε λίγο πιο πέρα, να διασώσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί είστε και λίγο γραφικοί και μοιάζεστε για το νερό και το περιβάλλον εσείς, και ούτε κάθε ζημιά. Αυτά φαντάζομαι θα εξηγηθούν και στον εισαγγελέα. Και ξέρουμε βεβαίως ότι αυτή η απόφαση δεν ήρθε από το επιτελείο της Περιφερειακής Παράταξης Δύναμης Ζωής. Αυτή η απόφαση ήρθε μετά από τον κόλαφο για την περιφέρεια και εν τέλει για ολόκληρη τη χώρα της Επιτροπής Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχε επισημάνει ευθύς εξ αρχής την προβληματική χωροθέτηση με κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων. Ακούστε, αυτές οι εξελίξεις εκθέτουν την Περιφέρεια Αττικής, εκθέτουν το ΙΠΕΚΑ, καθώς επί σειρά ετών επέδειξαν αδιαφορία στις καταγγελίες των πολιτών που είναι εδώ σήμερα και μου δίνουν απίστευτη δύναμη απέναντι στον πόλεμο που γίνεται στο πρόσωπό μου και στην προσπάθειά σας. Και εμείς λέμε ότι αυτό θα σταματήσει την 26η Μαΐου. Στην τεκμηριωμένη λοιπόν κριτική που ασκούμε, όχι μόνο εμείς, αλλά κινήσεις πολιτών, επιστήμονες που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, φορείς, ακούμε να επαναλαμβάνεται μονότονα από την πλευρά του απερχόμενου Περιφερειάρχη το εξής. Αφενός ότι θα χαθεί χρόνος, πάντα έτσι δεν γίνεται, πάντα χάνεται χρόνος. Και βεβαίως ότι θα χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο που να αντιπροτείνει στα όσα συμβαίνουν στην Αττική Γη. Και εδώ εμείς τους λέμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για χοντροκομμένα ψέματα και τελείωσε αυτή η ιστορία. Και ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης στην περιφέρεια Αττικής που θα πιστέψει ότι για ό,τι εμείς επιχειρούμε, για ό,τι εμείς αγωνιζόμαστε με τους κατοίκους, από τους κατοίκους και για τους κατοίκους, είναι χάσιμο χώρο και χάσιμο χρόνο. Όλα αυτά θα συμβούν ακριβώς αν δεν υπάρξει ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ όπως υποστηρίζουμε εμείς, στο πλαίσιο μιας νέας διαχείρισης που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, μόνιμες θέσεις εργασίας, κανονικές δουλειές επιτέλους και όχι ομοιρίες και πεντάμινα, που δεν θα επιβαρύνει όλους εμάς τους δημότες μετά από αύξηση των δημοτικών τελών, που θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια όμως, αν ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί για τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας σύμπτων απορριμμάτων. Εμείς λέμε ευθύς εξ αρχής ότι θα έχει δημόσιο χαρακτήρα. Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε ούτε ως κρατικιστές, ούτε ως κρατικολάβνοι, γιατί αυτό το δημόσιο που είναι εν τέλει στην υπηρεσία των εργολάβων και των ιδιωτών, δεν το κάναμε εμείς. Γι' αυτό εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε τα εχέγγυα, δίνουμε τα εχέγγυα για να φτιαχτεί επιτέλους στην Ελλάδα δημόσιο που θα προασπίσει τους δημότες, τους πολίτες. Θα διατηρούμε λοιπόν το δημόσιο έλεγχο στη λειτουργία του συστήματος και θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς θα στοχεύει στη διαφύλαξη και όχι την εγχώρηση των φυσικών πόρων και τη διαφύλαξη βεβαίως του περιβαλλοντικού πλαίσιου. Το δικό μας σχέδιο, φίλες και φίλοι, είναι ολιστικό. Πώς θα μπορούσε αλλιώς? Γιατί ξέρετε, όπου λειτουργεί η διοίκηση κατά περίπτωση, λειτουργεί και κατά περίπτωσης η μετέρου. Και εμείς δεν θα έρθουμε στην περιφέρεια Αττικής για να λειτουργήσουμε με άλλους ή με τους ίδιους ημέτερους όπως τόσα χρόνια συνέβαινε. Το δικό μας σχέδιο λοιπόν αφορά την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης που αναγνωρίζουν ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτή, πιστέψτε με, είναι μια σημαντική πτυχή, με την έννοια ότι το πρόγραμμά μας επιδέχεται βελτιώσεων. Εμείς δεν είμαστε σωτήρες. Πατρίδα μας, η περιφέρεια Αττικής που είναι μισή χώρα, από σωτήρες καταστράφηκε. Από ανθρώπους που τα ήξεραν όλα. Από ιλουστρασιών προγράμματα που ξεχνιόντουσαν την επόμενη μέρα της εκλογικής τους νίκης. Εμείς θέλουμε την παρέμβαση των κοινωνικών φορέων. Θέλουμε την παρέμβαση των πολιτών. Θέλουμε την παρέμβαση των τεχνοκρατών. Θέλουμε την παρέμβαση των επιστημόνων στο πλαίσιο μιας βεβαίως διαδραστικής σχέσης
γιατί δεν κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Επιζητούμε τη βελτίωση του προγράμματός μας με ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες και πριν γίνει αυτή η σημερινή εκδήλωση θέλω να σας πω ότι και εγώ, αλλά πολύ περισσότερο, όλοι όσοι με αυταπάρνηση και θελωτικά δουλεύουν για την περιφερειακή παράταξη δύναμη ζωής ήρθαν σε επαφή και με επιστήμονες και με τα κινήματα και με τεχνοκράτες και εμείς δεν θα έρθουμε για να επιβάλλουμε στην κοινωνία. Ούτε βεβαίως αποκρύπτουμε, όπως κάνει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης μέσω του ΠΕΣΔΑ, κρίσιμα δεδομένα. Γνωρίζουμε όμως, και αυτό το γνωρίζουμε καλά, ότι πρέπει να απορρίψουμε, για να γίνουν τα απορρίμματα από πρόβλημα, όλα αυτά που ακροθυγώς μόλις περιέγραψα, γνωρίζουμε ότι πρέπει να τα γκρεμίσουμε, να τα πετάξουμε στον κάδο της ιστορίας, ώστε κάποια στιγμή να σταματήσουν τα σκουπίδια να είναι παράγοντας πλούτου για κάποιους. Αλλά να είναι παράγοντας πλούτου, αν επιτρέπετε, για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Το μοντέλο διαχείρισης που περιγράφουμε σήμερα και για το οποίο θα αγωνιστούμε, διαθέτει και παραγωγικό και αναπτυξιακό και κοινωνικό και οικολογικό χαρακτήρα. Στηρίζεται, και δεν θα κουραστώ ποτέ να το επαναλαμβάνω, στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και τους πόρους κάθε περιοχής. Προωθεί τη συνέργεια και την ισορροπία μεταξύ των τριών τομέων παραγωγής και επιτρέπει βεβαίως τη διανομή της παραγόμενης αξίας στο σύνολο του πληθυσμού. Γιατί το σχέδιο το δικό μας, το σχέδιο της περιφερειακής μας παράτασης, προτάσει δύο αρχές. Και την αρχή της πρόληψης, και την αρχή της ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία και τελική διάθεση. Φίλες και φίλοι, όταν η δύναμη ζωής αναλάβει, γιατί θα αναλάβει, τη διοίκηση της περιφέρειας, θα γίνει μία νέα αρχή στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η πρώτη μας προτεραιότητα, λοιπόν, σας το λέω και δεσμεύομαι εδώ και δεν δεσμεύομαι ενωπίων των τηλεοπτικών καμερών, δεσμεύομαι ενώπιον κάποιων που βλέπω και συναντώ χρόνια τώρα όταν δίνουμε τη μάχη. Θα είναι η αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων. Και δεσμεύομαι και δεσμευόμαστε ότι αυτό θα γίνει με την όσο το δυνατόν ευρύτερη κοινωνική στήριξη και με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Μια αρχή λοιπόν που θα βάζει τέλος στα περιβόητα ασύμμυπτα απορρίμματα, μια αρχή που θα βάζει τέλος στον εφιάλτη της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων φυλής, μια αρχή, φίλες και φίλοι, που θα βάζει τέλος στο σχέδιο για τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας σύμμυκτων MESDIT. Δεσμευόμαστε λοιπόν και δεσμεύομαι πιο συγκεκριμένα, πέρα από το ηθικό πλαίσιο για το οποίο ήδη έχουμε δώσει δείγματα γραφής, ότι πρώτον, να μην εγκατασταθούν στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων φυλής νέες μονάδες επεξεργασίας, διοξίδιασης δεύτερου ΕΜΑΚ, οπωστοποίησης προδιαλεγμένου υλικού και αεροποίησης. Δεύτερο, ότι θα εκπονηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΙΤΑ. Το χρονοδιάγραμμα, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να περιλαμβάνει και κλίμακα μείωσης του νόκου των απορριμμάτων που θα πηγαίνουν διαταφή για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση σαν χώρος τελικής διάθεσης. Τρίτον, να γίνει μεταφορά της μονάδας καύσης των νοσοκομειακών εκτός αστικού ιστού. Τέταρτον, να υπάρξει ένταξη της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων φυλής και της ευρύτερης περιοχής σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. Πέμπτον, να γίνει ο ΠΕΣΔΑ από κατάλογος έργων ένα εργαλείο δουλειάς με σχεδιασμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των επιδόσεων, διορθωτικές, αν χρειαστεί, παρεμβάσεις. Αν αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας, οι πρώτες ενέργειες θα είναι οι εξής. Η ανάπτυξη βάσης δεδομένων. Το έχουμε ξαναπεί, οι περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα το γνωρίζουν. Όταν δεν υπάρχουν δεδομένα και όταν δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν ασκείται έλεγχος και κάποιοι κάνουν πάρτι. Δεύτερον, η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία διασυνδεδεμένης βάσης δεδομένων για την παραγωγή διαχείριση αποβλήτων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΣΔΝΑ και την περιφέρεια. Τρίτον,
τον πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής της ΟΕΔΑ-Φιλή. Και δύο ακόμα ενέργειες, το πρόγραμμα εξεύρεσης νέων χώρων για τη δημιουργία υποδομών διαδημοτικού περιφερειακού χαρακτήρα και η πρόσκληση προς τους ΟΤΑ για κατάκτηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης και την οργανική ένταξη των τοπικών δράσεων αρμοδιοτήτων στον ΟΤΑ στο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης. Τώρα, η περιφερειακή παράταξη δύναμη ζωής. Οι κάτοικοι που συστρατεύονται μαζί μας, τα κινήματα, οι επιστήμονες, τα ευρωπαϊκά κινήματα, στα οποία πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ, που μας τροφοδοτούν και με ενημέρωση και βέβαια με πολύ κουράγιο και αισιοδοξία. Και εγώ προσωπικά θα διεκδικήσω από την κυβέρνηση πρώτον, την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΕΣΝΑ, με βεβαίως προφανείς για τους περισσότερους στόχους. Την προαγωγή της διαφάνειας και της ευρείας συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, τον κοινωνικό έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, την υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης και την οργανική ένταξη των τοπικών δράσεων αρμοδιοτήτων στον ΟΤΑ στο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης. Θα διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με πρόβλεψη αναλογικής χρηματοδότησης για αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης και δράση σε επίπεδο κατοικίας, γειτονιάς και δήμου. Θα διεκδικήσουμε, και είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχουμε, την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ιδιαίτερα για αυτά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, που διαχειρίζονται δημοσίους πόρους για την ανάπτυξη και ανατροφοδότηση της διαλογής στην πηγή της ανακύκλωσης και ανάκτησης, τη λειτουργία και τον έλεγχο λειτουργίας των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Φίλες και φίλοι, και να το πω όπως το καταλαβαίνω, βρισκόμαστε μπροστά ουσιαστικά σε ένα στίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε. Και αυτό το στίχημα είναι το στίχημα της βιώσιμης και δίκαιης οικονομικά και οικολογικά διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί πρέπει, όπως ήδη είπα, να γίνουν τα απορρίμματα από πρόβλημα πλεονέκτημα τόσο για τις κοινωνίες όσο και για τους δήμους. Και το στίχημα αυτό, για να κερδιθεί, πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις που ενδεχομένως τις αδίκησα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πάνω από 20 λεπτά κανένας μας δεν μπορεί να προσέξει, προϋποθέτει να ιτηθεί μια νοοτροπία. Οι καλύτερες δυνατές προτάσεις, το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα, έχει μια βασική προϋπόθεση. Πριν κερδίσουμε το στίχημα για την χρηστή διοίκηση, να κερδίσουμε το στίχημα ότι θα ιτηθεί μια νοοτροπία και μια πολιτική που την έχουμε ζήσει τουλάχιστον τα τελευταία 3,5 χρόνια. Αν ιτηθεί λοιπόν το σύστημα της διαπλοκής και της εξυπηρέτησης των εργολαβικών συμφερόντων, τότε θα έχουμε κάνει ήδη, θα έχουμε ήδη διανύσει το μισό δρόμο, για να μην σας πω και παραπάνω. Και νομίζω ότι η περιφερειακή μας παράταξη, με τη στήριξη ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου κοινωνικού μετώπου, μπορεί να κάνει πραγματικότητα αυτό το στίχημα ζωής εν τέλει. Μπορεί να κάνει πραγματικότητα και να κερδίσει αυτό το στίχημα ζωής για την Αττική και πιστέψτε με, θα είναι ένας εξαιρετικός ιονός για ολόκληρη τη χώρα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, μπορεί να φαίνεται ότι αρχίζουμε σήμερα τον αγώνα για το αύριο, αλλά εμείς ξέρουμε ότι τον έχουμε ήδη αρχίσει, όπως ξέρουμε ότι δεν τελειώνει με τη νίκη μας στις 25 Μαΐου. Για να αποκτήσει λοιπόν η Αττική ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στην υπηρεσία των πολιτών της, πρέπει η δύναμη ζωής να είναι αυτή που θα κερδίσει τις περιφερειακές εκλογές. Για να μπορέσουμε με να αλλάξουμε τις ζωές μας στην περιφέρεια Αττικής, να αλλάξουμε τις ζωές μας σε ολόκληρη τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε την Ρένα Θουρού.